Δεν ζητούσε επιστήμονες, δεν ζητούσε εξαγωγό, δεν υπήρχε ποτέ τίποτα. Έπρεπε να τρέχει ο καθένας για να βρει δουλειά στο βουλευτή της περιοχής του. Αυτή να βρω, ήταν δύο λόγους. Και επομένως, δεν τους χαρίζω αυτό το οποίο προσπαθώ, γιατί ένα άλλο το οποίο θα αναζητούν ότι φταίνε όλοι. Και ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Ο κ. Τσαράκης που κρατάει το μικρόφωνο, θα σας παρακαλούσα μόλις τελειώσετε να το πάμε στην απέναντι πτέρυγα. Είστε τα... Όχι, δεν κάνω εγώ. Πώς θέλουμε την απέναντι πτέρυγα να κάνουμε ερώτηση. Είναι τρεις άνθρωποι. Και εδώ πώς είναι ακόμα. Άλλα τρία χέρια κάτω και άλλα τρία πάνω. Εννιά ερωτήσεις. Αλλά δεν θα μείνω μέσα στους άνθρωποι. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Είσαστε πολύ ασχετός με την αριστερά, γενικά. Η αριστερά, η λεγόμενη ροσπασοκή είναι συνέχεια στους δρόμους. Είναι συνέχεια στους δρόμους. Και όσο αφορά το μνημόνιο, ήδη στο τοπικό site της Δημοκρατικής Αριστεράς, που δεν έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, υπάρχει μια μετάφραση του μνημονίου. Δεν χρειάζεται να το ούτε στη Βουλή μέσα για να το δω, ούτε πουθενά. Υπάρχει στο διαδίκτυο και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τη βρει. Επίσης η αριστερά σε όλες τις εκφάσεις και σε όλες τις μορφές έχει ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Άρα η αριστερά έχει πάρει μέσα. Ευχαριστώ. Η αριστερά δεν έχει ποτέ η αριστερά κανένα από τα κόμματα της αριστεράς να διαμαρτυρηθεί ότι υπάρχει ο όρος παρέτηση του μεθού και η Ευρώπη. Ότι από την αριστερά, όχι μόνο της Ελλάδας, της Ευρώπης, περίμενε σήμερα τα νέα βήματα κανείς έρευνας αυτό το κέντρο δεξουσίας. Και είναι άνθρωποι, εντελώς ολόκληρη αριστερά, όλη η Ευρώπη. Ο κ. Δράλης έχει το μικρόφωνο. Η ερώτηση κατά σημάν είναι αυστηρά νομική, γιατί οι πολιτικές έτσι ερωτήσεις. Βλέπω ότι ξέρουν τη διέση. Μας είπατε πριν και επανειλημμένως ότι απαιτείται πλειοψηφία 180 ψήφων, δηλαδή των τριών πέμπτων. Εν τούτης όμως, άλλη είναι η εγκεκριμένη έτσι η συνάδελφή σας γραμματοποιή, μεταξύ αυτών και ο κ. Βενιζέλος, στο δημόσιο λόγο του, γιατί λέει κάτι διάρκεια μας, έτσι μικρή αξία έχει, μίλησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη των τριών πέμπτων, δηλαδή σε αυξημένη πλειοψηφία, καθότι πρόκειται για δημοσιονομικά μέτρα έτους 2011 και για ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μικρής διάρκειας. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια σύμβαση 20-30 ετών. Τελικά, ποια είναι έτσι η νομικά ορθή άποψη ή βρισκόμαστε, γιατί έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε άλλη μια φορά στη δίνη του κυκλώνα μια σύγκρουση συνταγματολόγων, θυμίζω παλιότερα ψήφων αλευρά, η οποία γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης κάθε φορά από το Δοκούν. Απαιτούνται τρία πέμπτα ή αρκεί και από την πλειοψηφία 151 βουλευτών. Δεν υπάρχει σαν πληροφορό καμία αντίθεση ούτε με τον κύριο Βενιζέλο ούτε με κανέναν. Ούτε διατύπωσε ο Βενιζέλος από τα ψήφια για να του είπε ότι δεν απαιτούνται. Άλλο είπε σε άλλα ζητήματα. Σε αυτά που επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό απήντησε. Δεν απήντησε παραδείγματος χάρη στο θέμα. Δεν είπε ποτέ κανένας από αυτούς ότι οι συμβάσεις που έχουν τις υπογραφές των 17 κρατών δεν θέλανε τους 180 βουλευτές. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Δεν λέω για τα μέτρα τα οποία επήρε ο 38-47. Αυτό είχαν βαφτίσει μνημόνιο. Αλλά δεν ήταν μνημόνιο, ήταν νόμο. Ο νόμος φυσικά δεν χρειαζόταν τότε 180. Έπρεπε να φέρουν... Το δάνειο δεν πέρασε καθόλου από τη Βουλή, κύριε Κασιμάδη. Το δάνειο δεν πέρασε καθόλου από τη Βουλή. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση και αυτό είναι ακριβώς αυτό έλεγχο και προχθές σε δύο-τρία κανάλια και στον κύριο Πετσάλη και στον κύριο Παπακοσταντίνου. Δεν υπήρξε ποτέ αντίδραση και αντίθεση σε αυτό το θέμα. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία του συνταγματολόγων που δεν υπήρξε αντίθεση σε αυτό το ζήτημα. Αυτό δεν υπήρξε. Απλώς άλλα λέγανε για να καλύψουν το ζήτημα. Ήτανε μια λέγανε από τους 38, άλλα τους 47. Αυτό δεν υπήρχε πρόβλημα σε αυτό. Όπως λέτε πολύ κατά λάθος ότι έπρεπε να το γυρίσει πίσω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, δεν μπορούσε να το γυρίσει αυτό. Δεν πήγε η σύμβαση η οποία
παραβίασε τα δικαιώματα τη Βουλή στον πρόεδρο τη Βουλή. Πού δεν ψηφίστηκε ο Τίμιο. Κυρία, δεν ξέρω τι. Ονομάζομαι Ελένη Μιγάλη. Προηγουμένω, κύριε καθηγητά, περιγράψατε μια κατάσταση ζωφερή. Και εγώ πιστεύω πω έτσι είναι. Καταλύεται κάθε έννοια δημοκρατία, διακυβεύεται η εθνική μα ακεραιότητα. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, χωρίσατε επίσης και όσους υπέγραψαν το μνημόνιο σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που ήξερα και σε αυτούς που δεν ήξερα. Οι πρώτοι δεν στοιχειοθετούν που ήξεραν, δεν στοιχειοθετείται η συμπεριφορά τους για εσχάτη προδοσία. Οι δεύτεροι, οι διανοητικά πάσχοντες, δεν είναι άκρως επικίνδυνοι. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι αυτά ισχύουν και συμβαίνουν, τότε πώς αρκείστε εσείς αυτές τις κρίσιμες στιγμές μόνο σε μία ενημέρωσή μας και να μας καλείτε σε μία αντίσταση, χωρίς να τους διορίζετε, χωρίς να μας δίνετε ένα νόημα σε αυτή την αντίσταση και με ποιο στόχο. Εσείς ερχόσαστε σε επαφή με άλλες προσωπικότητες που να σκέπτονται κάποιες λύσεις πολιτικές με τα κινήματα που αναπτύσσονται ή που πρόκειται να αναπτυχθούν. Έχετε επαφή και συνεννόηση. Όλα τα συγκλήματα τα οποία υπάρχουν, που είμαστε επαφή και είναι πολιτικά τα κινήματα και η κίνηση δική μας και οι προσπάθειες της δικές μας είναι πολιτικές, δεν είναι ποινικές. Είναι άλλο το ποινικό ζήτημα. Το ποινικό ζήτημα δεν μπορεί να ενημερώσει κανείς, όπως ξέρουν οι νομικοί, και να πω ότι ξέρετε ο Άχμαντ διέπραξε το έγκλημα της απιστίας ή του σεβασμού κακουργήματος ή όχι το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί θα βγουν από δικαστήρια εάν γίνουν μηνύσεις κτλ. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Εμείς κοιτάζουμε πολιτικά να κινηθεί ο λαός. Αυτό είναι το βασικό. Το ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα ασφαλώς, έχουν διαπραχθεί όπως έγιναν και με τα διάφορα διαφορές, τις οποίες ακούμε κάθε μέρα και συνιστώνται εξεταστικές επιτροπές ως αποτέλεσμα. Επομένως έχουν γίνει, αλλά αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εάν τα σκέφτομαι πολιτικά, δεν μπορούμε να λύσουμε ποινικά το ζήτημα. Κανένας ποινικός δικαστής δεν μπορεί να λύσει το ζήτημα σήμερα το οποίο πρέπει να προλάβει. Άλλο το ζήτημα, παιδιά, αν κινηθούν ποινικές διαδικασίες, είναι ένα θέμα το οποίο θα φανεί. Θα φανεί, αλλά δεν θα συνιστούσα ποτέ σε μια πολιτική οργάνωση, κοιτάξτε, κάντε μήνυση πρώτα απ' όλα. Μπορεί να γίνει ο διάβημα, όπως είχα κάνει κάποτε με μια ομάδα, τότε έτσι ξεκίνησε το παραδικαστικό, ήταν δύο τηλεοσάκη. Και έτσι ξεκίνησε το παραδικαστικό τότε. Ασφαλώς μπορεί να γίνει, αλλά το πολιτικό είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να αφιπιστούμε ως πολίτες να στήσουμε αυτή τη μοίρα. Μια αξιότιμη πρωτοβουλία του Δημιουργικού Συλλόγου Κερδίας να εμπλουθούν σε αρκετά υποδείξεις. Πραγματικά σας αξιώνω συγχαρητήρια. Κύριε καθηγητά, με απλά λόγια, μας είπατε ότι το μνημόνιο είναι παράνομο και με αυτό ξεπουλήθηκε και καταστράφηκε η Ελλάδα. Το δικό μου το ερώτημα, που θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα γενικότερο ερώτημα μας, είναι γιατί, κύριε καθηγητά, τόσο καθυστέρηση των ακαδημαϊκών και δεν μας ενημερώσετε από πέρσι για να συσκοθεί πιο έγκαιρα ο λαός και θα είχε φέρει θετικά αποτελέσματα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι σημαίνει η επαναδιαμάτευση του μνημονίου που επικαλείται η εξωτερική του πολιτική. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα το πληθυσμό. Δεν άκουσα το πληθυσμό. Δεν άκουσα το πληθυσμό. Δεν άκουσα το πληθυσμό. Ανακάλυψα με τα βασάνων να την βρω αρχές τέλος Μαΐου, αρχές Μαΐου και ξεκίνησα να το λέω τον Ιούνιο. Το πρώτο καιρό μάλλον γραφικό σε γνώμη φέτος δεν το πίστευε κανένας. Δεν ήθελε μάλλον να το πιστέψω, ούτε δεν το πίστευα. Δεν θέλω να το πιστέψω, δεν θέλω να το μεταδώσω κανένα, δεν θέλω να το συζητήσει κανένας. Τώρα τελευταία, δεν ξεχνάτε ότι οι πρώτες εκπομπές που έγιναν και εξακολουθούν να είναι οι μοναδικές είναι το «Καλημέρα Ελλάδα» του Αντένα μόνο το Βενιά και πάνω στη λύση δεν αναφέρει τίποτα, ούτε μας αναφέρει κανένας. Και
αυτιά τώρα το Άλτερ, το πρωινή. Καμία άλλη εκπομπή δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Και ο Λαζόπουλος. Καμία άλλη εφημερίδα εκτός από τα Εφημερίδα των Παρών. Και ορισμένα φύλλα της ελευθερωτικής. Καμία άλλη εφημερίδα. Το αποσυμπάει τελώς. Τι άλλο θέλει να κάνει. Τι άλλο θέλει να κάνει. Γι' αυτό ακριβώς κοινώνω μετά να δομάσει ο κόσμος. Αλλά δεν... Αλλά πότε έπρεπε να ξεκινήσουμε πριν από το μνημόνιο. Δεν μας είχατε δέσει επόμενο. Ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά, είναι άλλο από το θέμα, εάν εννοείται αυτό. Φυσικά η Ελλάδα, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια κακή δουλειά, ένα άσχημα οργανωμένο κράτος, πολύ άσχημα. Δεν μπορεί να το φανταστεί ένας Ευρωπαίος πώς είναι το δικό μας κράτος, είναι αφάνταστα διαλυμένο. Τώρα που διαλύθηκε ακόμη περισσότερο, ο Καλλικάνης δυστυχώς διέλυσε με όλη την περιφέρεια, διότι πάμε πάντοτε ανάποδα. Πρώτα έπρεπε να αναδιοργανωθούν οι τοπικοί αυτοκίνητοι και μετά έγινε ο Καλλικάνης. Σε αυτήν την άποψη πιάσαμε το καπέλο του Καλλικάνη και από κάτω δεν ξέρουμε που θα πάνε τώρα οι διάφορε αυτοκινητότητε. Αυτά όλα είναι πτέρματα τα οποία δημιουργούν κάθε μέρα. Κάθε μέρα δημιουργούν άγγιγμα στο έλλειμμα μας. Αυτά το παλεύουμε συνέχεια, όλα τα χρόνια, ως επιστήμονες, λέμε ότι δεν είναι καλά οργανωμένα κτλ. Είναι ένα μειονέκτημα της Ελλάδας από το 1830 μέχρι σήμερα. Εφαρμόσαμε στην Ελλάδα, όσοι ξέρουν, όσοι έχουν επαφή με την ιστορία την ελληνική του νότερου ελληνικού κράτους, όλα τα σωστά συστήματα οργάνωσης των δημόσιων διοίκησης. Εφαρμόσατε πρώτα το βαρβαρικό, μετά εφαρμόσατε το γαλλικό και όλα τα εφηρήσατε. Όλους τους ελληνικούς τους εφηρήσατε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα δώσω συγχωροχάρτη στη σημερινή πολιτική ηγεσία ότι ψήφισε παρέτηση από την εθνική κυριαρχία και δέσμευσε ολόκληρη την εθνική περιουσία στους δανειστές μας και δεν είπε ούτε μία λέξη ούτε στον ελληνικό λαό ότι τον αγνόησε εντελώς αυτό. Είναι άλλο το ένα και άλλο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σαν πολίτης που καλείται να πληρώσει τα δάνεια μου, τα δάνεια της χώρας μου, έχω δικαίωμα να μάθω το όνομα του κάθε δανειστή, πότε ακριβώς δανείστηκε η χώρα μου, τι πόσο δανείστηκε, για ποιο σκοπό το δανείστηκε και πού ακριβώς χρησιμοποίησε αυτό το δάνειο. Και αν ναι, πώς μπορώ να το μάθω αυτό. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ούτε εγώ δεν το ξέρω, διότι δεν θέλει ο κύριος Παπακοσταντίνου να δώσει, διότι εκτός από τη Δανειακή Σύμβαση και τον Μνημόνιο Συνεννόηση, που είναι διεθνείς συμβάσεις, με 16 υπογραφές από τη μία μεριά και με την ελληνική υπογραφή της κυβέρνησης από την άλλη. Εκτός από αυτές, υπάρχουν και οι ατομικές αναλήψεις των υποχρεώσεων του δανείου από την κάθε χώρα. Υπάρχει δηλαδή άλλο 16 συμβάσεις για κάθε χώρα το πόσο χρήματα μας προστάει κάθε χώρα. Αυτό δεν κυκλοφόρησε πουθενά. Ούτε αυτό πέρασε από την Βουλή, ούτε το ζήτησε κανένα. Και ούτε το δίκαιο. Ευθύσαμε, θα το ρωτήσω επισήμως όμως ως υπηρεσία πανεπιστημιακή από την Υπουργή Οικονομικών. Οι υπάλληλοι του ρίτσα από διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών μου είπαν να σε απαγορεύουν να ανοίξουν οτιδήποτε έχει σχέση με το δάνειο. Δεν μπορούν να βρουν τα δίδα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι τίποτα δεν ξέρω. Ξέρουμε από τις βασικές δίδες. Πρέπει να σας πω ότι στη σύμβαση τη Δανειακή, επισυνάδει αποτελεί παράρτημα και υποχρεωτικό για την Ελλάδα. Υποχρεωτικό για την Ελλάδα, ακούστε. Η σύμβαση μεταξύ των κρατών των 16, τι υποχρεώσεις αναλάβει και τι δικαιώματα έχει. Σύμβαση την οποία δεν υπογράφει η Ελλάδα, αλλά ανέλαβε την υποχρέωση να υπακούσει σε αυτή τη σύμβαση, διότι το κολλήσατε ως παράρτημα της Δανειακής Σύμβασης. Είμαστε χμάλιωτοι. Δηλαδή έγιναν παρανομίες όπου όχι σε διευθυντές δικαστές, πουθενά δεν μπορούν να σταθούν. Στη Χάγη. Δεν έγιναν αυτές οι συμβάσεις, δεν υπάρχουν ούτε με την Αργεντινή, ούτε με την Γουατεμάλα. Έχουμε 2 λεπτά ακόμη.
πιο σύντομα γίνεται. Ναι, προς τιμή σας γυρίζετε από την Ελλάδα και ενημερώνετε τον ελληνικό λαό σε σχέση με τον δανεισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι χειροκροτήσατε αυτόν τον κόσμο. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τη στιγμή κατά την οποία ο δανεισμός είναι παράνομος, η Τρόικα είναι παράνομη, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τη στίγη μας είναι παράνομοι, εσείς, σαν Κασιμάτης, σαν άτομο σκεπτόμενο, δεν θα μπορούσατε να ηγηθείτε ενός κινήματος όπως καλή ώρα στην Ιταλία ο Διπιέτρο, καθαρά χέρια, διότι κάποια στιγμή, εμείς συζητάμε εδώ πέρα, όμως πίσω μας ο χρόνος τρέχει, οι αποφάσεις συνεχίζουν. Το μέλλον μας υποθηκεύεται. Άρα τι θα κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Σε συγκεκριμένα θέματα δεν